Τι ήταν αυτό που έκανε τον Αντώνη Σαμαρά να φτάσει εδώ που έφτασε? Η μεγάλη επιτυχία του Αντώνη Σαμαρά είναι ότι προσέδωσε κινηματικά χαρακτηριστικά στην υποψηφιότητά του. Πήγε, να πω, σαν το Μάο, από την Ήπεθρο προς το κέντρο. Εκείνος πήγε από κάτω προς τα πάνω. Να πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ανέμεναν θρίαμβο της Μπακογιάννης στο Λεκανοπέδιο. Στη δεύτερη περιφέρεια Αθήνας, ο κύριος Σαμαράς είχε 1,5 βουλευτή και μία πολιτευτή. Τον κύριο Παγιωτόπουλο, την κυρία Παπακώστα ως πολιτευτή και τον κύριο Καμένο μάλλον ουδέτερο. Η κυρία Μπακογιάννη είχε όλο το αφάν κατέ της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαμαράς είχε 2 δημάρχους των μικρότερων δήμων. Η κυρία Μπακογιάννη είχε όλους τους δημάρχους, είχε όλους τους συνδικαλιστές. Τι έγινε? Σάρωσε ο κύριος Σαμαράς. Και αυτό γιατί? Διότι δίνοντας κινηματικά χαρακτηριστικά, αυτό το οποίο λέγαμε ότι είναι κλισέ, που έλεγε το Ριάκι να γίνει ποταμός και ο ποταμός χύμαρος και ο χύμαρος τσουνάμι, το έκανε με τον κόσμο. Είναι έτσι. Είχε συμμετοχή, αυτή η συμμετοχή ξεπέρασε τους μηχανισμούς και εδώ παίζει μεγάλο ρόλο ότι ο κύριος Σαμαράς έπαιξε με τη ψυχή του νεοδημοκράτη. Ναι, καταρχήν είπε χθες ότι θα γυρίσει σελίδα και θα βάλει σφουγγάρι. Νομίζω ότι έχει κάθε λόγο να γυρίσει σελίδα για τον ίδιο και για το κόμμα του και για την παραταξή του. Διότι αυτά που συνέβαιναν έως χθες δεν μπορούν να συνεχίσουν να συμβαίνουν από σήμερα. Είναι λογικό και η παράταξη αυτή απέκτησε αρχηγό. Τώρα το σφουγγάρι δεν είναι απλή υπόθεση. Και επειδή υπήρξε και μια σαφές απειλητικό υπονοούμενο του κ. Σαμαρά προς όσους δεν θελήσουν να υποστούν το σφουγγάρι, νομίζω ότι αυτό θα αποδειχθεί καθοδόν και στη μέση του δρόμου ποιος θα δεχθεί να σφουγγαριστεί και ποιος δεν πρόκειται να σφουγγαριστεί. Τώρα, τα ερωτήματα γύρω από τον κ. Σαμαρά είναι 3 σήμερα, αν μπορώ να τα συνοψίσω. Το πρώτο ερώτημα αφορά τη χθεσινή εκλογή και τον ίδιο σαν πρόσωπο τελικά και την ιδεολογία του και την πολιτική του συγκρότηση. Εάν δηλαδή η χθεσινή εκλογή της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί ή δεν αποτελεί δεξιά στροφή. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο, αν θέλουμε να είμαστε έντιμοι, δεν θα το κρίνουμε με τις απαντήσεις που έδινε στο παρελθόν ο κύριος Σαμαράς σε διάφορα θέματα, αλλά θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει από εδώ και πέρα. Ερώτημα δεύτερον, τι και θα είναι οι πρωτοβουλίες του, τι κινήσεις θα κάνει για να ενοποιήσει την διχασμένη και τραυματισμένη από μια μεγάλη εκλογική τα παράταξή του. Και το τρίτο στοιχείο είναι αυτό το οποίο προκύπτει από τη συνάντηση με τον κύριο Παπανδρέου, είναι τι αντιπολίτευση θα κάνει. Γιατί αντιπολιτεύσεις υπάρχουν πολλές. Και οφείλω να πω ότι σε κάθε αντιπολίτευση, κάθε κόμμα εξουσίας εγγράφει τον δρόμο για να φτάσει στην εξουσία. Θα είναι λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε τι αντιπολίτευση θα κάνει η Νέα Δημοκρατία από τον κύριο Σαμαρά. Όμως, για να είμαι απολύτως επίοικης, δεν πρόκειται να περιμένω τις απαντήσεις τα επόμενα 24 ώρα. Νομίζω ότι θα χρειαστεί ένα βάθος χρόνου για να μπορέσει και αυτός να αναπτύξει την πολιτική του. Ίσως αυτό το οποίο, Μαρία, μπορούμε να δούμε άμεσα είναι οι κινήσεις που θα κάνει ο κύριος Σαμαράς στην εσωκομματική σκακέρα. Και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τα όσα ελέγχθησαν στην συνάντηση που είχε με τον προκάτοχό του, τον Κώστα Καραμαλή. Να μείνουμε στα θέματα και πάμε αμέσως στον Γιώργο Παπαχρήστο. Γιώργο, καλησπέρα. Για να ακούσουμε τις δικές σου εκτιμήσεις για την εκλογή του νέου αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία. Καταρχήν, πρόκειται για πολύ μεγάλη νίκη του Αντώνη Σαμαρά. Κυρίως διότι ήταν μια μεγάλη ανατροπή. Ξεκίνησε ως outsider σε αυτή την κούρσα και βρέθηκε να κερδίσει για να κερδίσει καθαρά, αφήνοντας 10 μονάδες πίσω την Ντόρα Μπακογιάννη. Κατά δεύτερον, πρέπει να πούμε ότι αυτή η πρωτόγνωρη για τη συντηρητική παράταξη προσέλευση χιλιάδων ανθρώπων να ψηφίσουν σημαίνει ότι πια στην Ελλάδα έχουμε κατακτήσει το δικαίωμα τα πολιτικά κόμματα να εκλέγουν τους αρχηγούς τους από τη βάση και αυτό σημαίνει ότι μπαίνει ένα τέλος στους μηχανισμούς αυτά που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια. Το τρίτο που πρέπει να πω είναι ότι με τη χθεσινή απόφαση της βάσης της Νέας Δημοκρατίας σαρώνεται ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο κυβέρνησε τη χώρα για 5,5 χρόνια με τα γνωστά κατά την άποψή μου αποτελέσματα και στη θέση του μπαίνει ένα καινούριο προσωπικό, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι μέχρι τώρα δεν υπήρχαν καν στο χάρτη. Το τέταρτο που πρέπει να επισημάνω είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς κατάφερε με τη νίκη του αυτή να επαναπροσδιορίσει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Μίλησε για μια κεντροδεξιά παράταξη τη στιγμή που πολλοί πιστεύουν ότι το κόμμα θα μετακινηθεί προς τα δεξιά, δηλαδή θα ακουμπήσει το κόμμα του κ. Καρατζαφέρη.
Πρέπει να επισημάνω επίσης ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση η δήλωση που έκανε το βράδυ, όπου είπε η βάση δεν θα ανοιχθεί καμιά υπονόμηση. Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα κιόλας όσοι σκέφτονταν ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ταλανιστεί από εσωτερικές διαμάχες, σωστά, θα πρέπει να το ξεχάσουν. Και αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο πολιτικό μήνυμα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να καλησπερίσω εδώ τον Αλέξη Παπαχελά, διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή. Αλέξη, η επόμενη μέρα τώρα, εκεί είναι που στρέφονται όλα τα βλέμματα. Τι εκτιμάς? Καλησπέρα. Νομίζω ότι η επόμενη μέρα είναι αρκετά καθαρή. Έχει λάβει μια πολύ ισχυρή και ενωπή εντολή ο κ. Σαμαράς. Νομίζω είναι σαφές ότι για ένα μεγάλο διάστημα δεν πρόκειται να υπάρξουν εσωκομματικές γκρίνιες ή εσωκομματική αντιπολίτευση, το οποίο θα είναι ανοιχτό, το οποίο θα είναι ανοιχτό για τον κύριο Σαμαρά να κάνει όσα εκείνος θεωρεί ότι πρέπει να κάνει προκειμένου να φέρει το κόμμα στα δικά του μέτρα και να ακολουθήσει τη δική του κατεύθυνση. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό. Από εκεί πέρα νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει σκληρή αντιπολίτευση από τις πρώτες κιόλας μέρες που θα αναλάβει στην πράξη την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά προς το παρόν. Ωστόσο, σίγουρα θα πρέπει να επουλώσει και κάποιες πληγές ο κύριος Σαμαράς, Αλέξη. Σίγουρα θα πρέπει, από ό,τι μαθαίνουμε, να πάει η Νέα Δημοκρατία σε ένα συνέδριο να συζητήσει την εκλογική συντριβή του Οκτωβρίου. Και κατά τη γνώμη σου, τι θα γίνει με τα βαρύδια εντός ή εκτός εισαγωγικών στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς καταρχήν θα επιλέξει ανθρώπους και από τον περιβάλλον της κ. Μπακογιάννη, ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι υποστήριξαν την κ. Μπακογιάννη, αυτό τουλάχιστον λένε δικές μας πληροφορίες, για να στελεχώσουν το πολιτικό συμβούλιο, ενδεχομένως κάποιες θέσεις στην παραγωγή αντιπολιτευτικής γραμμής. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό που τον έφερε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ήταν ένα ρεύμα θυμού και δυσφορία στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό πιστεύω ότι θα επιδιώξει, όπως είπε χθες, να πάει σε ένα συνέδριο όπου θα συζητηθούν και τα αίτια της ΣΥΤΑΣ. Είναι ένα είδος ομαδικής ψυχοθεραπείας που θα χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία για αρκετούς ακόμα μήνες μέχρι να ξεπεράσει το σοκ αυτής της μεγάλης ΣΥΤΑΣ. Από εκεί πέρα περιμένουμε βεβαίως όλοι να δούμε ο κ. Σαμαράς τι σφραγίδα ιδεολογική θα δώσει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το τι θα κάνει με τα βαρύδια είναι πάντα ένα δύσκολο θέμα. Η υπόθεση που τουλάχιστον εγώ κάνω ότι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταυτιστεί με την κακή διαχείριση ή ανεπαρκή διαχείριση ορισμένων υποθέσεων στα χρόνια των κυβερνήσεων Καραμαλή θα μπουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο περιθώριο. Πρέπει να ξεκαθαρίσει και τη στάση του σε σχέση με το θέμα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι, Αλέξη? Γιατί και εδώ υπάρχει μια συζήτηση και μια φημολογία. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση η οποία όμως δεν προέρχεται, από όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον, από κύκλους του κ. Σαμαρά ή άλλων ανθρώπων στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω είναι περισσότερο μια δημοσιογραφική έτσι, παραφιλολογία η οποία έχει αναπτυχθεί. Περιμένω και εγώ πράγματι να δούμε τι θα πει ο κ. Σαμαράς για αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι θα περιμένει και ο ίδιος ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει τις θέσεις του. Περιμένει προφανώς να δει και τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα βρουν με τις αρχές του έτους, όπου εκεί θα φανεί κατά πόσον έχει κλείσει η διαφορά ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Δημοκρατία ή αν παραμένει η ίδια. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αυτό το θέμα, αυτή η πιθανή ανάλυση πρωτοβουλίας για πρόκληση εκλογών, αποτελεί ένα μεγάλο πολιτικό ρίσκο για έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει αναλάβει το κόμμα μόλις μερικούς μήνες. Ναι. Αλέξη, κλείνοντας, η κυρία Μπακογιάννη έχει κρατήσει μια στάση ενωτική και θαραλέα από την πρώτη στιγμή, πριν καν ανακοινωθεί το αποτέλεσμα. Παραδέχθηκε την ήττα της και δρομολόγησε η ίδια τις εξελίξεις στην ουσία νωρίτερα. Ποια είναι η επόμενη μέρα για την κυρία Μπακογιάννη? Νομίζω ότι καταρχήν η κυρία Μπακογιάννη έκανε πάρα πολλά λάθη σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Μια καλή κίνηση που έκανε ήταν το γεγονός ότι δέχτηκε με αυτόν τον πολύ αξιοπρεπή τρόπο, όλοι το λένε, χθες το βράδυ την ήττα της. Προσωπικώς πιστεύω ότι θα εξαφανιστεί εισαγωγικά για ένα μεγάλο διάστημα από το προσκήνιο. Δεν θα θελήσει να παίζει έναν έντονο και δημόσιο ρόλο. Και βεβαίως δεν νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εύκολα θα αφήσει την πολιτική παρά τα όσα μπορεί να λέγονται. Και νομίζω θα είναι ένας από τους ανθρώπους που θα παίξει το δικό του ρόλο μέσα στη Νέα Δημοκρατία και, το πολιτικό γίγνεσθε της χώρας. Μάλιστα, θα έχουν ενδιαφέρον λοιπόν οι επόμενοι μήνες για τη Νέα Δημοκρατία. Αλέξη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.